Χιλιάτσικο και καταστροφή. Και όμως αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα στην κατασκήνωση στο Κοκκίνι Χάνι. Εγκαταστάσεις που έσφιζαν από ζωή μέχρι και το 2019, καθώς τα δύο επόμενα χρόνια δεν λειτουργήσαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Από εκείνη τη χρονική περίοδο ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις εγκαταστάσεις, οι οποίες αφέθηκαν στη φθορά του χρόνου, της εγκατάληψης και των λυλασιών, ενώ αποτελούν και στέκη ναρκωμανών. Να κοιτάξτε τις πόρτες, τα παράθυρα, ορισμένα εργαλεία, μηχανήματα, κουζίνα, το ένα, τα έχουν σπάσει, άλλα έχουν κλέψει, άλλα έχουν αφήσει που είναι καταστρεμμένα πλέον. Ντροπή, παραπάνω από ντροπή. Αλλά από ό,τι άκουσα και εγώ από άλλους που έχουν μπει στο χώρο, ναι, γίνεται εδώ στέκη ναρκωμανών και χρήση ναρκωτικών. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δεν ξέρω τι μπορεί να διορθωθεί. Ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας, είναι η ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας. Ο Δήμος Χερσονήσου, το μοναδικό το οποίο έκανε κάθε χρόνο, είναι να λαμβάνει τα χρήματα από το Υπουργείο Υγείας και να τις λειτουργεί. Δηλαδή να κάνει τις προμήθειες και να πληρώνει το προσωπικό προκειμένου να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις. Οι όποιες διαδικασίες εξοραϊσμού ή συντήρησης των εγκαταστάσεων ανήκουν στην ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Οι εικόνες που προκαλούν αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αντί να προστατευτεί η δημόσια περιουσία από το Υπουργείο Υγείας, στο οποίο ανήκει η εγκατάσταση, έχει αφαιθεί στην τύχη της. Ενώ, όπως εκτιμά ο Γιάννης Έγκος, απαιτούνται άνω των 250.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και των αναγκαίων συντηρήσεων. Σε αυτά τα δύο και πλέον χρόνια της αχρησίας των εγκαταστάσεων, δυστυχώς υπέστησαν και ακόμα περισσότερες φορές, αλλά δυστυχώς μπήκαν μέσα και άγνωστοι οι οποίοι προξένησαν μεγάλες φθορές και ζημιές, και πλέον οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούν μια σημαντική αναβάθμιση και ένα σημαντικό έργο τουλάχιστον 250.000 αν όχι παραπάνω. Εκείνο το οποίο κάναμε εμείς είναι ενημερώσαμε με έγγραφό μας κατόπιν ερωτήματος του Υπουργείου Υγείας ότι οι εγκαταστάσεις το Δεκέμβριο του 2022 ότι δεν μπορούν αυτές οι εγκαταστάσεις να λειτουργήσουν και ενημερώσαμε για τις φθορές που υπάρχουν, χωρίς βέβαια να έχουμε απάντηση μέχρι τώρα. Όπως επίσης ζητήσαμε και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, πληρωμή του κόστους φύλαξη των εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις δεν είναι δικές μας, πρέπει να τις πληρώσει το Υπουργείο Υγείας. Έχουν περισσότερες από 10 αλουμινένιες πόρτες, ξυλωμένες, πιθανόν ετοιμαζόταν να τις φυγαδεύσουν. Ξέρω ότι θα μπορούσαν να έχουν ορίσει, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που καταγγέλθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο, όπως υπήρχε Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το 19. Δεν ξέρω. Σκόπιμα το αφήσανε και δεν το ανανεώσανε ξανά. Πάνε να απαξιώσουν το χώρο. Πάντως λειτουργούσε σε αρίστη κατάσταση. Θέλω να απευθύνω έκκληση προς σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως τη Δημοτική Αρχή να φροντίσει για την αποκατάσταση, για την περιφρούρηση αυτού του χώρου. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, το αρμόδιο Υπουργείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να επαναλειτουργήσει η κατασκήνωση. Αυτά που βλέπω εγώ είναι έσχος, είναι κρίμα, είναι χρήματα πεταμένα στον αέρα, είναι κόπος. Μια ακόμη εγκατάσταση ρημάζει λόγω αδιαφορίας, ενώ για το επίμαχο ζήτημα η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου θα επιδιώξει επαφές με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.